τη δυνατότητα να συζητήσουν και να αναφερθούν σε προσωπικά βιώματα και γενικότερα σε παραδείγματα εξέλιξης της χειραφέτησης είχαν οι συμμετέχουσες στην εκδήλωση που διοργάνωσε το πρώτο πολίκαιο της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων με τίτλο «Γυναίκες σε θέσεις ευθύνης». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας στο πλαίσιο συμμετοχής του σχολείου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σχολεία Πρέσβης» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρούσες μεταξύ άλλων στην εκδήλωση, όπου τοποθετήθηκαν η βουλευτής Ιωαννίνων Μερόπη Τζούφη, η αντιδήμαρχη Ελένη Ακονίδου και Χριστίνα Κοτσαντή αντίστοιχα, η Παρασκευή Βούλγαρη, καθηγήτρια ρευματολογίας, και η Μιχαέλα Φίλιου, επίκουρη καθηγήτρια βιοχημίας. Χαιρέτησαν στην εκδήλωση μέσω ζωντανών συνδέσεων βουλευτές του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντίστοιχα. Όπως η βουλευτής Ιωαννίνων Μαρία Κεφάλα, η ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, η ευρωβουλευτής επίσης Μαρία Σπυράκη και η υφυπουργός τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη. Στις μέρες μας, την πανδημία που περάσαμε τα προηγούμενα δύο χρόνια, οι γυναίκες βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή, εργαζόμενες στον τομέα της υγείας, σε νοσοκομεία, σε εμβολιαστικά κέντρα, με διάθεση προσφοράς, με ανιδιοφέλεια, αφοσίωση, ολόψυχα, ταγμένη στο έργο της η κάθε μία. Μητέρες, φροντίζαμε τα παιδιά μας στο σπίτι κατά την εργασία, στο σπίτι, ενώ εκφομιζόμαστε σχεδόν αποκλειστικά του βάρου της οικιακής και οικογενειακής φροντίδας. Θα έλεγα λοιπόν ότι είμαστε σε μια χρυσή συγκυρία. Μια χρυσή συγκυρία που θα πρέπει οι συμμαθήτριες και οι συμμαθητές μαζί να δημιουργήσετε μια νέα κατάσταση. Ο ένας να δίνει τον ίδιο χρόνο στον άλλον, τα ίδια δικαιώματα, αυτή τη χρυσή ισότητα που την ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να την κάνετε εσείς πράξη. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ πιο. Αισθάνομαι πολύ περισσότερο ότι το θέμα ισότητα των φύλων έχει εισβήσει σε όλες τις πολιτικές που συζητάμε. Οτιδήποτε και αν συζητάμε εδώ έχει μια διάσταση έμφυλης ισότητας. Και βεβαίως δεν εστιάζουμε μόνο σε αυτό. Εστιάζουμε και σε θέματα κακοποίησης γυναικών με βάση τις διεθνείς συνθήκες. Πρωτίστως όμως να σας πω ότι εδώ έχω βρει και πολύ καλά πρότυπα γυναικεία σε επίπεδο πολιτικής. Νομίζω και με τα στατιστικά δεδομένα που ακούστηκαν πριν, η ανάληψη των θέσεων και στα πανεπιστήμια είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Ακόμη και σε πλαίσια που είναι γυναικοκρατούμενα. Γιατί οι θέσεις εξουσίας απαιτούν άλλες δεξιότητες. Θέλει υπομονή, επιμονή στο στόχο και βεβαίως θέλει και μια μακρά διαδρομή που να οδηγήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι κρίσιμο, είναι σημαντικό. Είναι. Πρέπει να συνδυάσει κανείς πολλά πράγματα μαζί. Εγώ σε αυτή τη διαδρομή κλήθηκα να συνδυάσω και την οικογένεια, είμαι μητέρα, γιαγιά και στο τέλος και πολιτικός. Οι τρεις γενιές γυναικών μεταβίας, τελευταίες γενιές γυναικών μεταβίας, είχαν το δικαίωμα και τη δυνατότητα να μετέχουν στα κοινά. Να επιλέξουν λοιπόν τους εκπροσώπους τους, αλλά και να μπουν και στη διαδικασία της εκλογής. Μια επώδυνη και καθόλου εύκολη διαδικασία. Υπάρχουν κάποιες ειδικότητες οι οποίες γυναικοκρατούνται. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι τυχαίο, ότι και η παιδιατρική, την οποία έμαθα την πλαστική Τζούφη, και η παθολογία την οποία υπηρετώ εγώ, είναι από τις ειδικότητες οι οποίες είναι ειδικότητες που επιλέγουν οι γυναίκες. Το ερώτημα λοιπόν είναι εάν η εκπροσώπηση στα ιδιωτικά κέντρα και σε θέσεις στα πανεπιστήμια, αν ευθύνονται αυτά τα στερεότυπα που υπάρχουν ή αν έχει να κάνει και με τη θέληση των γυναικών σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες που έχουν και τους πολλαπλούς τους ρόλους. Με άλλα λόγια, δεν της επιτρέπεται να κινηθεί ελεύθερα στην ολότητα του χώρου της ηθικής, παρά περιορίζεται σε ένα μόνο τμήμα της. Αυτός ο εκφυλισμός της ελευθερίας ως φυσικού και αναπαλωτρίου του δικαιώματος εκβάλλει στην απόρριψη κάθε πιθανής σύζευξης ανάμεσα στη γυναική οντότητα και στο αίτημα περί υπευθυνότητας, εκβάλλει δηλαδή τη λογοθετική συνθήκη της εξιστικής προσέγγισης. Σύμφωνα με το Δίκτυο Πολιτικής Ισχύως, που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μετρήσει την ισότητα μεταξύ των φύλων, ο τομέας της εξουσίας παρουσιάζει τη δεύτερη χαμηλότερη βαθμολογία. Χαιρετισμός στην αρχή της εκδήλωσης πλην του Διευθυντή του Λυκείου απίφθινε και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Υπήρου Κωνσταντίνος Καμπουράκης. Η εκπαίδευση αποτελεί ένα πεδίο που προσφέρεται για την ανάπτυξη των ανισοτήτων στον χώρο των φύλων από διάφορες σκοπιές.